Τι γίνεται όμως με την άλλη πλευρά, αυτή των φιλελεύθερων δημοκρατών, Αυτή με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο και σε αυτή θα ήθελα λίγο περισσότερο να στρέψω την προσοχή μου. Φιλελεύθεροι, δημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, προοδευτικοί, αριστεροί δημοκράτες και πολλά άλλα τέτοια ονόματα, φαίνεται να υποστηρίζουν τον έλεγχο, τη θέσπιση κανόνων. Εμφανίζονται να εντοπίζουν το πρόβλημα στο ότι οι τράπεζες δεν ελέγχθηκαν, οι εταιρείες αξιολόγησης φερετιότητας δεν ελέγχθηκαν, η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν εφάρμοσε καλύτερο έλεγχο ή περισσότερο ή διαφορετικό ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Έλεγχος, κανονιστική ρύθμιση. Ο Πολ Κρούκμαν απαιτεί κανονιστική ρύθμιση. Συνάδελφοί μου οικονομολόγοι θέλουν κανονιστική ρύθμιση. Φιλελεύθεροι σχολιαστές θέλουν κανονιστική ρύθμιση και αριστεροί δημοκράτες με τους οποίους μιλώ θέλουν ρύθμιση. Οι μισθοί πρέπει να ρυθμιστούν και να μην είναι τόσο υψηλοί και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν και η απληστία πρέπει να ρυθμιστεί. Μένω άφορο. Ή ακόμα καλύτερα θλίβομαι και θα σας πω το γιατί. Το 1930, την τελευταία φορά που ο καπιταλισμός πήγε από το κακό στο χειρότερο, εφαρμόσαμε μεγάλη κανονιστική ρύθμιση. Τράπεζες που τους επιτρεπόταν να κάνουν αυτό αλλά όχι το άλλο, το ίδιο και οι ασφαλιστικές εταιρείες και γενικά πολλοί περιορισμοί και όρια και συνεργασίες με το κράτος. Όλοι αυτοί όμως οι κανόνες είχαν μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα στην οποία θέλω να στρέψω την προσοχή σας. Περιόριζαν τη δράση των διευθυντικών στελεχών σε περίπου 10 τρόπους δράσης. Τους φορολογούσαν και γενικώς έκαναν διάφορα πράγματα που ενοχλούσαν, σπαζοκεφάλιαζαν και προβλημάτιζαν αυτά τα διοικητικά συμβούλια. Και δεν χρειάζεται να είναι έξυπνος κανείς για να καταλάβει ότι αυτά τα διοικητικά συμβούλια, περιορισμένα με όλους αυτούς τους κανονισμούς, να έχουν την εξής ιδέα. Ας προσπαθήσουμε να τους αποφύγουμε, ας τους υποσκάψουμε, ας προσπαθήσουμε να τους ξεφορτωθούμε. Και πιθανότητα άρχισαν να σκέφτονται έτσι αμέσως μόλις αυτές οι ρυθμίσεις ψηφίστηκαν από την νωρίτερα. Έτσι, έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι όλοι οι κανόνες που ψηφίστηκαν από τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ και από άλλους μετά που τους πραγματοποίησαν είχαν μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Δεν αφαίρεσαν από αυτά τα διευθυντικά στελέχη την ικανότητα ούτε την ελευθερία να ανατρέψουν όλους αυτούς τους κανόνες και τις μεταρρυθμίσεις. Εκείνο ήταν ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που ουσιαστικά εγκατέστησε ένα μηχανισμό που μπορούσε με κάθε δυνατό τρόπο να ανατρέψει και να σβήσει αυτές τις ίδιες τις μεταρρυθμίσεις. Και το χειρότερο, επιτράπηκε να παραμείνουν στη θέση τους στα διοικητικά συμβούλια, οι οποίοι, σαν πρωταρχικοί δικαιούχοι των κερδών, είχαν τον πλούτο για να ανατρέψουν όλες αυτές τις ρυθμίσεις, διότι αυτές οι περίεργες ρυθμίσεις τους άφηναν σε αυτή τη θέση. Στην ουσία, προσκάλεσαν τους εχθρούς τους να κάνουν το παιχνίδι τους. Ζώντας όλοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 30 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων τα διοικητικά συμβούλια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και οι τεράστιες επιχειρήσεις, έκαναν μια καμπάνια και χρηματοδότησαν μια καμπάνια για να εξαγοράσουν τον πρόεδρο και το Κογκρέσο, να εξαγοράσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να χρηματοδοτήσουν μια τεράστια καμπάνια, βασικός στόχος της οποίας ήταν από το 45 έως το 75, αποφύγετε τη ρύθμιση και μετά το 75 ξεφορτωθείτε. Και πέτυχε. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τώρα. Καλύτερα από όλα αυτά, προτείνουμε ξανά στους εργαζόμενους τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Φίλοι μου, πιστεύω πως οι εργαζόμενοι θα κοιτάξουν οποιονδήποτε με αυτή την ιδέα και σουφρώντας τα χείλη θα πούν: ήμουν εκεί και το ξανά έκανα αυτό. Δεν πρόκειται να το ξανά κάνω. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω 2, 4, 6, 10 χρόνια εντατικού μόχου όπως τη δεκαετία του 30 για να φτιάξω κάτι με ενσωματωμένο ένα κουμπί αυτοκαταστροφής. Είναι παράλογο. Δεν πρόκειται οι άνθρωποι κάθε επιχείρηση που εργάζονται σε αυτή την επιχείρηση να αποτελέσουν συλλογικά το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης αυτής. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ολοκληρώσω χρησιμοποιώντας κυρίως μια γλώσσα που κυρίως είναι για τους Αμερικάνους πιο εύκολο να φωνέψουν. Ορίστε λοιπόν, να η πρότασή μου. Αυτή η πρόταση εκδημοκρατίζει την επιχείρηση. Ακούγεται καλό? Άλλωστε χρησιμοποίησα τη λέξη δημοκρατία. Πρέπει να είναι καλό, ε. Σε αυτή τη χώρα όλοι πιστεύουμε στη δημοκρατία, στη μιλόπιτα και στη μητρότητα. Εκδημοκρατίζει με ποια έννοια. Προτείνει οι άνθρωποι που εργάζονται σε μια επιχείρηση, που είναι η πρώτη γραμμή αυτό που θα ζήσουν με τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το τι θα παράγεται, ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει, πώς θα χρησιμοποιήσει τον πλούτο της, να είναι αυτοί που θα επηρεάζουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Ας το κάνουμε λοιπόν αυτό. Αυτό είναι δημοκρατία.
Μάλιστα, μπορούμε να επεκτείνουμε το επιχείρημα και να πούμε ότι η δημοκρατία στην πολιτική μας ζωή, που πολλοί την αποκαλούν τυπική δημοκρατία και όχι ουσιαστική, και αυτό γιατί. Γιατί το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν μπορείς να έχεις πραγματική πολιτική δημοκρατία, εάν δεν έχεις πραγματική οικονομική δημοκρατία. Εάν οι άνθρωποι δεν είναι υπεύθυνοι για τη ζωή τους 5 μέρες τη εβδομάδα, από τις 9 μέχρι τις 5, σε αυτό το βασικό κομμάτι της ζωής τους, τότε πόσο ικανοί θα είναι και πόσο διάθεση να έχουν να ελέγξουν την πολιτική ζωή όταν δεν είναι πολύ εξαρτημένοι κάποιο Σάββατο για να πάνε σε μια εκδήλωση. Ήθελα να κλείσω χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ πολύ και που το οφείλω στον απόφοιτο φοιτητή Κένι Λέβεν, ο οποίος έκανε τη σχετική εργασία. Το παράδειγμα είναι κάπως έτσι και οφείλεται σε μία επιχείρηση, σε πολλές επιχειρήσεις, στη Silicon Valley, στην Καλιφόρνια, μια στενή λωρίδα ανάμεσα στο Σαν Φραντσίσκο και στο Σαν Χωσέ. Κάθε χρόνο μηχανικοί εγκαταλείπουν τις δουλειές τους σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Oracle Systems, η IBM και άλλες. Εγκαταλείπουν τις δουλειές τους και τις μισούν. Και μισούν τις δουλειές τους διότι κάποιος ηλίθιος τους λέει τι να κάνουν. Και μιλάμε τώρα για μηχανικούς λογισμικού. Πρέπει να παρουσιάζονται στη δουλειά με σακάκι και γραβάτα, πράγμα το οποίο απεχθάνονται, και πρέπει να κάθονται σε ένα αποπνιχτικό γραφείο και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα από όλα αυτά. Πιστεύουν ότι σκοτώνουν τη δημιουργικότητά τους και πάνω απ' όλα γίνονται δυστυχισμένοι. Θέλουν να φύγουν και να ζήσουν και να εργαστούν διαφορετικά. Και έτσι εγκαταλείπουν τη δουλειά και μαζί με άλλους ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο, παίρνουν τα λάπτοπ τους και πηγαίνουν στο καράζ του Χάρη. Ο Χάρη είναι παράδειγμα. Παίρνουν λοιπόν τα λάπτοπ τους και πηγαίνουν στο καράζ του Χάρη και να τους που καταφάνουν με βερμούδες, φορώντας χαβανέζικα που κάμισαν, με ένα σκύλο, ένα φρίσμπι και πολλά τσιγάρα για να βγάλουν τη μέρα. Και παίρνουν πραγματικά πολύ καλά, τους αρέσει η δουλειά, διασκεδάζουν με τους συναδέλφους τους. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη δουλεύουν κανονικά, φτιάχνοντας προγράμματα, αλλά την Παρασκευή δεν δουλεύουν. Πηγαίνουν κανονικά στη δουλειά με το σκύλο, το φρίσμπι, αλλά αυτή την Παρασκευή κάθονται και αποφασίζουν τι θα κάνουν με τα κέρδη που έφεραν, ποια τεχνολογία να αναπτύξουν και λειτουργούν σαν να είναι το δικό τους συλλογικό διοικητικό συμβούλιο. Και το καταπληκτικό που ο Κένι Λέβεν ανακάλυψε είναι ότι όταν μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους και έχουν μιλήσει πολύ μαζί τους, ή όταν γράφεις βιβλία για αυτούς και έχουν γραφτεί βιβλία για αυτούς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λένε «Είμαι πολύ πιο ευτυχισμένος από ό,τι ήμουν ποτέ. Είμαι πολύ πιο παραγωγικός από ό,τι ήμουν ποτέ». Και στη συνέχεια τονίζουν με μεγάλη υπερηφάνεια ότι οι περισσότερες καινοτομίες στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στις τηλεπικοινωνίες που επιτεύχθηκαν τα τελευταία 15-20 χρόνια έγιναν από τέτοιου είδους εταιρείες. Τι είδους εταιρείες θα μπορούσε να είναι αυτές? Ο Κάρλ Μάρξ αποκαλούσε αυτές τις εταιρείες κομμουνιστικές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλες οι καινοτομίες, οι τεχνολογίες των τελευταίων 15-20 χρόνων αποδόθηκαν λανθασμένα στον καπιταλισμό. Ήταν επιτεύγματα του κομμουνισμού. Ήταν επιτεύγματα ανθρώπων που παράτησαν τη δουλειά τους σε μια μεγάλη καπιταλιστική επιχείρηση και αυτοχρηματοδότησαν μια δική τους επιχείρηση οργανωμένη σε τελείως διαφορετική βάση, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι σε αυτήν αποτελούσαν το δικό της συλλογικό διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, η ιστορία που σας περιγράφω δεν είναι απλά ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κρίση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η θλιβερή ιστορία των μετακρίσεων αυτοανερούνται, αλλά είναι και η ιστορία ενός γεγονότος που οι εργαζόμενοι στην Αμερική ήδη το κάνουν. Μιας ιστορίας στην οποία δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι κομμουνιστές, και αυτό που είναι εντυπωσιακό και είναι και μια αντανάκλαση της εκπαίδευσής μας, είναι ότι όχι απλώς δεν είναι κομμουνιστές, αλλά πολλοί από αυτούς είναι και μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό, εδώ είναι Αμερική. Περιγράφουν αυτό που κάνουν ως... Είσαστε έτοιμοι? Καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Οκ, μπορεί να το πεις και κίτρινη μπανάνα. Δεν με νοιάζει. Το σημαντικό εδώ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αλλάζουν τα πράγματα. Στο ότι η απάντηση που θέλει το πρόβλημα, θέλει τη σοσιαλιστική απάντηση να μην είναι κάτι μόνο που η κυβέρνηση από τα πάνω θα κάνει ή δεν θα κάνει. Ο σοσιαλισμός που εγώ προτείνω ξεκινά και επικεντρώνεται στη βάση. Στο είδος της ριζοσπαστικής αναδιοργάνωσης της παραγωγής, από καιρό τώρα ξεπερασμένη στην κοινωνία μας απλά με όρους δημοκρατίας, που όμως τώρα μπορεί να αποτελεί μια βιώσιμη αντιπρόταση, διότι το κίνημα
που την πρότερνε στους Αμερικάνους καθώς παλεύουν με την ανησυχία και το φόβο για το που οδηγούμαστε, είναι ένα κίνημα που θα μπορούσε να φέρει το σοσιαλισμό από το περιθώριο της κουλτούρας μας κατευθείαν στο επίκεντρό της. Δίνω αυτή τη διάλεξη τους τελευταίους 15-20 μήνες και έχω περισσότερες προσκλήσεις και μεγαλύτερη επίχυση από ό,τι τα προηγούμενα 25 ολόκληρα χρόνια της ζωής μου. Κάτι συμβαίνει. Και η δεκτικότητα σε αυτό το είδος πολιτικής ανταπόκρισης, σε μια μεγάλη και σοβαρή κρίση, αποτελούν σημάδια πιθανότητας και ελπίδας που ελπίζω να σκεφτείτε. Σας ευχαριστώ.